Λοιπόν, σας χαιρετώ, λέει ο Κωνσταντίνος. Δεν θα ήταν εύλογο να ρωτήσω τον πρόεδρο κύριο Λεβέντη ποιοι είναι ακριβώς οι οπαδοί της Ένωσης Κεντρών. Αγνοί, άσπυλοι και αμόλυντοι σε σύγκριση με αυτούς που απαξίωσε γενικά και οριζόντια οπαδούς των άλλων κομμάτων. Δεν τους απαξίωσα. Απλά είπα ότι αν συνεχιστούν οι παθογένειες, η χώρα τελειώνει. Όχι, πριν είπατε για, για λιγούριδες και τα λοιπά, γι' αυτό λέει. Α, λιγούριδες τι εννοώ, ναι, είναι ταξική ψήφος. Αυτό υπονοούσα, δεν τους έβρισα, δεν το είπα υβριστικά. Μάλιστα. Ότι την Κυριακή προχθές έγινε μάχη μεταξύ των υποτιθεμένων χορτάτων, να το πω πιο, να το καταλάβει ο κύριος, και των, ας πούμε, λιγούριδων. Σε εισαγωγικά. Δεν τους υποτιμώ τους λιγούριδες, γιατί και εγώ από οικογένεια λιγούριδων. Ο πατέρας μου εργάτης σαν αφηγία ήταν. Ναι, το λέτε με αυτή την έννοια. Ναι. Εγώ από λιγούριδες που έρχομαι. Εγώ δεν είμαι από τους χορτάτους. Αν υπονοεί ο κύριος αυτό. Αλλά δόθηκε μια ταξική ψήφος. Ναι. Γιατί συναντούσα ανθρώπους που μου λέει: δεν έχω ένα ευρώ στην τσέπη. Θα ρίξω, όχι να πάνε να μου λέγανε και η φράση, βαριά. Ναι. Εντάξει. Και δεν μου το πει ένα αυτό. 10 μιλούσα, οι 9,5 λέγαν έτσι. Μάλιστα. Αυτό, μην μου πει ο κύριος ότι είμαι εναντίον. Άλλωστε θέλετε να σας πω και κάτι. Η αριστερά εκμεταλλεύεται τους λιγούριδες. Δεν τους εκπροσωπεί. Θα μου πεις τι να ψηφίσω. Να ψηφίσετε πατριωτικά. Και δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Δεν μπορεί. Βλέπετε μπροστά σας ότι υπάρχουν κάποιοι πατριωτικοί συνασπισμοί, συσχετισμοί, μηχανισμοί. Και μου πείτε για το Λεβέντη. Μη μου πείτε για το Λεβέντη. Ρωτάνε μερικοί. Γιατί πολεμάς το Λεβέντη. Εγώ πολεμάω το Λεβέντη. Αφού ο άνθρωπος είναι καραγκιόζης. Εμείς κάνουμε πλάκα με τον κύριο Λεβέντη, κυρίες και κύριοι. Του βάλαμε τα παιδιά του Πειραιά. Τον εβάλαμε την ώρα που ούρλιαζε με την άλλη που την ώρα που είχε εκπομπή έπαιζε τα synthesizer. Του βάλαμε τις βλακίες που έλεγε για το δημοψήφισμα. Τον είχαμε καλέσει και στην εκπομπή μας. Το φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας και αντί ο κύριος Λεβέντης να θαυμάσει και να μας πει ένα μπράβο, ένα ευχαριστώ για τη διαφήμιση που του κάνουμε, έχει βγει σε αυτά εκεί πέρα τα ψευτοκάναλα που έχει εκεί κάτι, με κάτι τύπους εκεί χαβαλέδες. Και μας αποκαλεί φασίστες ακροδεξίους. Γιατί κύριε Βασίλη, είμαστε φασίστες εμείς που κάνουμε πλάκα, που προσφέρουμε δωρεάν διασκέδαση στον ελληνικό λαό, γιατί μόνο για τα πανηγύρια είσαι. Απευθύνομαι στο δημοκρατικό λαό της Ελλάδας και ιδιαίτερα στους νέους και τις νέες. Λίγο πριν το δημοψήφισμα. Ένα δημοψήφισμα που κακώς έγινε και δεν μπορώ να καταλάβω ο πρόεδρος δημοκρατίας, η δικαιοσύνη, γιατί δεν το ματέωσαν. Ένα δημοψήφισμα που όταν πήγε να το κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου, όλοι είχαν πει ήταν τρέλα. Τώρα που πήγε να το κάνει ο Τσίπρας, κανείς δεν τον εμπόδισε. Προφανώς θέλετε όλη τη γνώμη μου. Ξέρετε από χρόνια ότι είμαι από τους πιο θερμούς υποστηριχτές της ιδέας της Ευρώπης, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και του ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θεοποιώ την Ευρώπη ή θεοποιώ το ευρώ. Για μένα το ευρώ και η Ευρώπη αποκτούν αξία όταν υπάρχουν και λειτουργούν
σε μια κοινωνία δικαίου και ηθικής, σε μια κοινωνία διαφάνειας και δημοκρατίας. Στην Ελλάδα φτάσαμε στο σημείο, ακόμη και να μισήσουμε το ευρώ ή πολλοί κόσμος να θεωρήσει ότι το ευρώ είναι υπεύθυνο για την κρίση, για τη φτώχεια. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί οι κυβερνήσεις του Γιώργου Παπανδρέου, του Σαμαρά και του Βενιζέλου έβαζαν τις παθογένειες κάτω από το χαλί, τις κάλυπταν και άπλωναν το χέρι να πάρουν δανεικά μέσω μνημονίων. Και ο λαός μίσησε τα δανεικά, μίσησε τα μνημόνια, έφτασε στο σημείο να μισήσει και την Ευρώπη. Είναι λάθος αυτό. Η Ευρώπη, αν λειτουργήσουμε σωστά σαν Ελλάδα μέσα σε αυτή, μπορεί να δημιουργήσει προκοπή, παραγωγή, δημιουργία και μια καλύτερη, πολύ υψηλότερο επίπεδο ζωή για τους πολίτες της χώρας μας. Ευρώπη και ευρώ χωρίς μεταρρυθμίσεις είναι πράγματι ένα μαρτύριο, γιατί μετά ξεσπά ανεργία, ξεσπά ανθρωπιστική κρίση και ο κόσμος, ο πολίτης υποφέρει. Μόνο το ότι είχαμε τόσες αυτοκτονίες, πάνω από 10.000, και μόνο το ότι μόνο πέρυσι φύγανε 500.000 νέοι μας και επιστημονικά κατρυπτισμένοι νέοι στο εξωτερικό, αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη απέτυχε και η Ελλάδα απέτυχε. Τι ψήφο θα ρίξουμε τώρα στο δημοψήφισμα? Εγώ σας αφήνω ελεύθερους κατά συνείδηση να πράξετε. Εδήλωσα ο ίδιος ότι επειδή το όχι το θεωρώ προθάλαμο της δραχμής, το όχι δεν το συνιστώ, ούτε το επικροτώ. Το ναι που θέλουν δεν μπορώ να το δώσω, δεν μπορώ να συμφωνήσω στο ναι, γιατί θα ακύρωνα την πορεία μου των 25 ετών. Θα δεχόμουν μια Ευρώπη με αργόμισθους, μια Ευρώπη με ανισότητες, μια Ευρώπη με πελατειακές σχέσεις, με αποσπασμένους, μια ευνοιοκρατική Ευρώπη θα αποδεχόμουν. Δεν την θέλω αυτή την Ευρώπη. Δεν θέλω και να επηρεάσω. Δεν είναι η ώρα να επηρεάσω, αλλά η ψήφος μου, η προσωπική, θα είναι άκυρο. Άκυρο. Θα βάλω ένα ψηφοδέλτιο μέσα που θα κάνω εγώ και θα γράφω τη λέξη Ένωση Κεντρών. Μη με παρεξηγείτε. Δεν μπορώ να είμαι στο ίδιο στρατόπεδο με τον κύριο Σαμαρά, με τον κύριο Θοδωράκη που είναι όργανο του Μπόμπολα. Δεν μπορώ να είμαι στο ίδιο στρατόπεδο με όλους αυτούς που στα 25 χρόνια που αγωνιζόμουνα ήταν γρανάζια του συστήματος. Είμαι τον κύριο Βενιζέλο. Δεν μπορώ. Αυτή είναι η δυσκολία μου και πιστεύω η ίδια δυσκολία, και το καταλαβαίνετε, ανήκει σε χιλιάδες και σε εκατοντάδες, ίσως χιλιάδες συμπολίτες μας που δεν μπορούμε να δώσουμε το ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάμε το ευρώ, δεν αγαπάμε την Ευρώπη. Ακούραστα η Ένωση Κεντρών, εισερχόμενη στη Βουλή, θα συνεχίσει να αγωνίζεται για να καταργηθούν οι παθογένειες, να καταργηθούν τα προνόμια της ελίτ και να γίνει η Ελλάδα μια δημοκρατική χώρα με ισοπολιτεία και δημοκρατία. Είναι κοινός στόχος όλων μας να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα. Και τα κακώς κείμενα είναι πολλά. Το πιο απλό που σας λέω που ζητώ είναι οι διορισμοί και οι προσλήψεις να γίνονται από γραφεία ανέβρεσης εργασίας
που λειτουργούν με αντικειμενικό τρόπο και όχι αυτά κόμματα, τους βουλευτέδες, τους υπουργούς. Θέλω μόνο 150 βουλευτές μέσα στη Βουλή και θέλω να μην υπάρχει κανείς βουλευτής με υπηρεσία εντός του Κοινοβουλίου πάνω από 12 χρόνια. Είναι μεγάλες οι μεταρρυθμίσεις που ζητούμε και θα σας πω και κάτι. Οι ξένοι κουράστηκαν, κάνανε και αυτοί λάθη, γιατί δίνανε λεφτά στον κάθε Γιώργο Παπανδρέου και στον κάθε Σαμαρά και δεν ελέγχανε πού πάνε. Και έχουν φτάσει σε ένα σημείο να λένε τι θα γίνει με την Ελλάδα. Η Ιρλανδία έφυγε από τα μνημόνια. Έφυγε και η Πορτογαλία. Η Ισπανία και η Ιταλία με οικειοθελή λιτότητα, κατεβάζοντας τα έξοδα του κράτους, τις κρατικές δαπάνες και κατεβάζοντας ένα ποσοστό μισθούς και συντάξεις, γλίτωσαν τα μνημόνια. Τι συμβαίνει με την Ελλάδα και δεν μπορεί να σηκωθεί όρθια? Κάποιοι τρώνε τα λεφτά που παίρνουμε. Κάπου σε αδιανές μεριές οδεύουν τα λεφτά. Λοιπόν, αυτός ο τρίτος δρόμος που πρεσβεύει η Ένωση Κεντρών είναι ο δρόμος του ευρώ, της Ευρώπης, αλλά να κόψουμε όλες τις παθογένειες, να μειώσουμε τις κρατικές δαπάνες, να γίνουμε κοινωνία δικαίου, να σταματήσουν οι πρόωρες συντάξεις, να βγαίνουν όλοι οι Έλληνες σε κοινό όριο ηλικίας σε σύνταξη, οι κρατικές υπηρεσίες να αρχίσουν να δουλεύουν, οι αργομιστίες να σταματήσουν, οι εύνοιες να σταματήσουν. Διψάω, όπως διψάει και η νεολαία αυτής της χώρας, για μια νέα Ελλάδα, μια δημοκρατική Ελλάδα. Θα μου πείτε, με ένα 5-6% αν πάρει Ένωση Κεντρών στις βουλευτικές εκλογές θα πετύχουμε τόσα πολλά πράγματα, θα πετύχουμε όλα αυτά που σας διηγούμε? Εκείνο που σας λέω και θέλω να το θυμηθείτε, ότι στις βουλευτικές εκλογές, όταν η Ένωση Κεντρών πάρει αυτό το ποσοστό τουλάχιστον που ζητάω, το 6%, θα είναι τέτοια η πίεση που θα ασκήσουμε μέσα και έξω στη Βουλή, θα είναι τέτοια η πίεση. Όταν λέμε, τι εννοούμε? Σε όλα τα επίπεδα κυβερνητικού έργου θα τους στριμώξουμε και στην κοινωνία θα συνεχίσουμε μεγαλύτερη ακόμη προσπάθεια. Δεν θα κάτσουμε να παίρνουμε τους μισθούς μας, δεν θα γίνουμε σκουλίκια ή τροκτικά όπως έχουν γίνει των άλλων κομμάτων. Καλό την νεολαία, εγώ δεν θέλω τίποτα, ούτε μακροβιότητα μέσα στο κοινοβούλιο, ούτε μεγάλα αξιώματα. Θέλω όμως ο αγώνας των 25 ετών του Βασίλη Λεβέντη να μην πάει χαμένος και μετά εσείς οι νέοι και οι νέες να παραλάβετε αυτό τον αγώνα και να τον δικαιώσετε. Γιατί δικαίωμα και αυτού του λαού είναι να σταθεί όρθιος και περήφανος. Δηλαδή, το αν θα ρίξουμε ναι ή όχι εξαρτάται από τι πρεσβεύει το κάθε κόμμα. Δεν θεωρώ λύση το λευκό και το άκυρο πάντως. Είναι λάθος τακτική. Και τι θέλετε, αγαπητέ μου, επανέλθετε εσείς, τι θέλετε να ψηφίσουμε? Εγώ φωνάζω ότι η λύση δεν βρίσκεται στα δανεικά, ούτε στα μνημόνια, ούτε στα προγράμματα, ούτε σε αυτά. Η λύση βρίσκεται στην οικειοθελή λιτότητα και περικοπή των παθογενειών και των προνομίων. Και στις μεταρρυθμίσεις. Αφού πιστεύω λοιπόν ότι η λύση είναι αλλού, θα πάω να ψηφίσω τις ηλιθιότητες του Τσίπρα και τις ηλιθιότητες του Σαμαρά? Με συγχωρείτε πολύ. Θα εκβιαστώ εγώ, οπαδός της Ένωσης Κεντρών, θα εκβιαστώ να ψηφίσω του ΣΥΡΙΖΑ, τις τρέλες ή της Νέας Δημοκρατίας, τα καμώματα 5 χρόνια και του Γιώργου Παπανδρέου? Το άκυρο είναι μια περήφανη λύση για εμάς. Για εμάς οι οποίοι πληρώνουμε την ύφη της κομματοκρατίας, της ασωτείας, του βαθαίως κράτους. Υποδείχτε μου, τι μπορούσα να ψηφίσω? Όχι. Να είμαι δίπλα στο Τσίπρα, να ψηφίσω το ίδιο με τον Τσίπρα, ή να πω ναι στο Σαμαρά, στις ηλιθιότητες που έκανε, που κορόιδευε τους ξένους, που βούταγε τόσα λεφτά
ΜΚΟ, γιατί και η ΜΚΟ τι είναι, αμαρτία κομματική. Οι ιδιοκτήτες των ΜΚΟ είναι φίλοι του Σαμαρά, του Τσίπρα, όλων αυτών. Τι λέτε τώρα. Μπορεί ένας κεντρών που κομίζει πάνω της την επανάσταση και την αντίσταση να πάει να συμφιλειωθεί με τους οπαδούς του ναι ή με τους οπαδούς του όχι, σας πάει το χέρι, τότε δεν είστε ένωση κεντρών. Δεν είστε ένωση κεντρών τότε. Τότε είστε ανεμόμυλοι. Η πολιτική είναι ένα σκληρό πράγμα που χρειάζεται αφοσίωση, πίστη. Εγώ θα βγω σε όλες τις τηλεοράσεις να υπερασπιστώ το άκυρο. Θα αναλάβω τις ευθύνες μου. Γιατί εκπροσωπώ ένα άλλο μείγμα πολιτικής που μπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Ενώ αυτοί έχουν κάνει την Ελλάδα ντενεκέ με τρίπιο πάτο, ό,τι να ρίξει από πάνω φεύγει από κάτω.